Πολίτες από όλη την χώρα βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη παίρνοντας μέρος στο συλλαλητήριο και ζητώντας να μην περιλαμβάνεται όρος Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Η εξέδρα που πραγματοποιήθηκαν οι ομιλίες στήθηκε στο πλακόστατο της Νέας Παραλίας απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αξίζει να σημειωθεί πως το συλλαλητήριο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με το άκρισμα του Εθνικού Ύμνου. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Σήμερα όλος ο ελληνισμός με την ομοψυχία και με το φρόνημα ήρθαμε να φωτογονάξουμε ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Μακεδονία μία. Δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες Μακεδονίες, δεν υπάρχουν. Είναι μία και είναι ελληνική. Πες μας για τη δική σου την παρουσία εδώ στο συλλαλητήριο. Η Μακεδονία είναι μία και είναι μόνο ελληνική. Αυτό. Εγώ μένω εδώ, αλλά είμαι από την Καστοριά, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Εδώ Περαία, μια περιοχή από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαμε να υποστηρίξουμε τη Μακεδονία μας, η οποία είναι μία και μοναδική. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν είναι πίτσα για να χωρίζεται σε κομμάτια. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Παρουσία σας και από πού είστε? Την Αυστραλία, Μελβούρνη. Ήρθατε εδώ στην Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο? Είμαι διακοπές, αλλά έτσι για να είμαι και στο συλλαλητήριο και κάνω... δίνω το λόγο της Αυστραλίας. Ελλάς Μακεδονία μαζί και Αυστραλία. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Τελείωσε, δεν έχει τίποτα άλλο. Η σημερινή μας παρουσία είναι ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που γίνεται από όλη την Ελλάδα, από όλες τις αρχές της Ελλάδας. Δεν μας πήγαινε η καρδιά να μένουμε σπίτι την ώρα που αγωνίζεται όλος ο ελληνισμός για να προασπίσουμε τα αυτονόητα. Αξίζει να σημειωθεί πως στο συλλαλητήριο το παρόν έδωσαν και βουλευτές, όπως ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε την αλήθεια και το δίκιο της Ελλάδας, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και δεν δεχόμαστε τον όρο Μακεδονία επωδενή σε οποιαδήποτε ονομασία στο γειτονικό κράτος. Παίρνοντας